Εφιαλτικές στιγμές βίωσαν λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα χθες ένας 48χρονος Σουηδός και ένας 42χρονος Φινλανδός, στους οποίους επιτέθηκε με μαχαίρι ένας 35χρονος από τη Σουηδία. Οι κοιλίδε αίματος, τόσο στον αύριο χώρο του ξενοδοχείου στον Πλατανιά όπου διαμένουν, όσο και στη σκάλα και του εξωτερικού διαδρόμους, μαρτυρούν πω ο δράστη επιτέθηκε με μανία στα θύματα του και σύμφωνα μάλιστα με μαρτυρίε κινήθηκε χωρί δισταγμό. Ένοικοι του ξενοδοχείου υποστηρίζουν πω όσα διαδραματίστηκαν γύρω στη μία και μισή χθε μετά τα μεσάνυχτα θυμίζουν ταινία τρόμου. Είναι όλη μέρα κλεισμένοι μέσα, φεύγουν το απόγευμα και αρχίζουν τα ποτά και δεν ελέγχονται. Όλα συνέβησαν στη μία και μισή μετά τα μεσάνυχτα. Ένοικοι του ξενοδοχείου που παρακολουθούσαν από δωμάτιο του πρώτου ορόφου είδαν τον 35χρονο να παρενοχλεί μια κοπέλα στο δρόμο. Σύμφωνα με του ίδιου, όταν ο 48χρονο και ο 42χρονο προσπάθησαν να τον αποτρέψουν, εκείνο φέρεται να ανέβηκε στο δωματιό του, πήρε ένα κουζινομάχερο και άρχισε να επιτίθεται και στου δύο με μανία. Έτυχε να είμαι σήμερα το πρωί ραντεβού στην αστυνομία στο Γεράνι. Ε, για μια δικιά μου υπόθεση, κάτι πιστοποιητικά. Είδα εκεί πέρα κάποιο έναν τύπο που είχε λίγα αίματα, δεν ξέρω τι ακριβώ, δεν ρώτησα βέβαια. Μετά έμαθα ότι έγινε. Λίγο αργότερα, άνδρε του αστυνομικού τμήματο Πλατανιά προχώρησαν στη σύλληψη του 35χρονου, ενώ τα θύματα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων. Ο Σουηδό έφερε τραύματα στο θώρακα, ενώ από τι μαχαιριέ υπέστη ρήξη πλινών και διαφράγματο και υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Εκτό κινδύνου, αλλά με ένα βαθύ θλαστικό τραύμα στο αντιβράχιο, νοσηλεύεται στην ορθοπαιδική κλινική ο 42χρονο Φιλανδό, ο οποίο επίση υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σε βάρο του δράστη, σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσει του νόμου περί όπλων και για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα. Ενώ η προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Πλατανιά συνεχίζεται. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο δράστη, όπω και τα θύματα, εργαζόταν σε γνωστή σκανδιναβική εταιρεία, τη οποία εργαζόμενοι έχουν πολλέ φορέ απασχολήσει τι αστυνομικέ αρχέ των Χανίων για αξιόπινε πράξει, ακόμη και για κακουργήματα. Γενικά, πολλέ παραβατικέ συμπεριφορέ από του εργαζόμενου. Συγκεκριμένου. Ναι. Εγώ έχω οργανωθεί εδώ πέρα γύρω γύρω και προστατεύουμε την περιουσία μας. Ε, καμιά φορά γίνεται κανένα μπαμ με τα φώτα, πλακάουτ, ε, ε, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Διότι κατεβαίνουν κάτω, ανεβαίνουν στα σκάφη, ε, ανοίγουν ψυγεία, πάνε πόρτες. Υπάρχει θέμα πιστεύω. Σε έρευνα των αστυνομικών στο δωμάτιο του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το μαχαίρι με το οποίο επιτέθηκε στα θύματα καθώς και ναρκωτικά χάπια.